και δίδεται η εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας, κλασικό κύπελο Θεσσαλονίκης. Τέσσερις φοράδες θα διεκδικήσουν το κύπελο. Για να δούμε από τα πρώτα μέτρα. Θέλει να έρθει απ' έξω η Μπάσιβ. Ελαφρά προηγείται το νούμερο 2 η Μπάσιβ. Από μέσα είναι το νούμερο 3 η Μίριαν. Κοντά και το νούμερο 1 η Αμαζόνα. Και έχει μείνει λίγο πιο πίσω το νούμερο 4 η Holding the Torch. Και όλα αυτά στο ύψος των 1400 μέτρων. Τώρα πέρασαν οι φοράδες με την Ιμπάσιβ, την Αμαζόνα που προοδευτικά περνάει στη δεύτερη θέση και προσπαθεί να της βρει το ρυθμό ο Νίκος Κουτσοπέτρος. Κοντά η Μίριαν το νούμερο 3 και ακολουθεί η Holding the Torch. Περάσαμε και τα 1200, πάμε για τα 1000. Η Ιμπάσιβ, Αμαζόνα, Μίριαν και Holding the Torch. Τώρα πέρασαμε τα 1000. Πάμε για τα 800, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Passive, Amazona, Miriam, Holding the Torch. 800 μέτρα, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Passive με τον Παναγιώτη Τιμητσάνη είναι περί το 1,5 μήκος μπροστά από την Amazona. Η Miriam, το νούμερο 3, είναι κοντά και ακολουθεί Holding the Torch. Πάμε και στα 600, για να δούμε τώρα το ρυθμό με τις δύο πρώτες. Η Μίριαν θέλει να μείνει και αυτή κοντά. Η Μπάσιβ τώρα αρχίζει και αλλάζει ο ρυθμός. Παναγιώτης Δημητσάνης με την Μπάσιβ απ' έξω. Είναι ο Νίκος Κουτσοπέτρος με την Αμαζόνα. Η Μπάσιβ και η Αμαζόνα στα τελευταία 400 μέτρα. Αυτές οι δύο θα δώσουν τη μάχη για την νίκη. Η Μπάσιβ και η Αμαζόνα. Η Μπάσιβ από μέσα, Αμαζόνα απ' έξω. Πάμε για τα τελευταία 200 μέτρα. Η Μπάσιβ θέλει να ξεφύγει της Αμαζόνας και ξεφεύγει. Η Μπάσιβ και η Αμαζόνα. Η Μπάσιβ θα κατακτήσει το κύπελο της Θεσσαλονίκης, ανοίγει η διαφορά έναντι της Αμαζόνας. Η Μπάσιβ λοιπόν η νικήτρια, η Αμαζόνα στην δεύτερη θέση. Τρίτη θα τερματίσει η Μίριαν και τέταρτη Holding the Torch. Η Μπάσιβ λοιπόν κεφάλι και τέρμα.